Ο εγκεφαλοφάγος είναι ένα από τα παρατσούκλια του δολοφόνου για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Άλλοι τον αποκαλούν ο πραγματικός Hannibal Lecter. Και τα δύο παρατσούκλια τα απέκτησε για διαφορετικούς λόγους από αυτούς που είμαι σίγουρη ότι έχετε φανταστεί ή νομίζετε. Robert Maudsley είναι ο δολοφόνος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Εμφανισιακά μοιάζει λιγότερο, λες και είναι ένας από τους top εγκληματίες της Βρετανίας και περισσότερο λες και έπαιζε στους Beatles. Αν και εγώ ποτέ δεν εμπιστεύτηκα τους Beatles, να ξέρετε. Για μένα το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Η πιθανότητα να πεθάνεις από έναν hippie μπορεί να είναι μικρή, αλλά ποτέ δεν είναι μηδενική. Να το θυμάστε αυτό. Γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου του 1953 στο Λίβερπουλ και ήταν ένα από τα 12 παιδιά της οικογένειας. Προφυλακτικά δεν υπήρχαν το 1950. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του μαζί με τα δύο αδέρφια του τα πέρασε σε ένα καθολικό ορφανοτροφείο. Αλλά όταν πήγε 8 χρονών, οι γονείς του αποφάσισαν πως τελικά τον θέλουν πίσω και τον πήραν πίσω στην οικογένεια. Ως συνέπεια βίωνε καθημερινά ενδοοικογενειακή βία μέχρι που τον πήρε η πρόνοια. Οι γονείς του από ό,τι φαίνεται ήθελαν να πάρουν ένα σάκο του μπόξ, αλλά μπερδεύτηκαν και ήρθαν σπίτι με παιδί. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Αργότερα, αφού τον έπιασαν, ο Ρόμπερτ είχε δώσει ένα interview στο οποίο δήλωσε ότι τον βίαζαν όταν ήταν μικρό παιδάκι. Και προφανώς αυτό οδήγησε σε κάποιες έτσι έντονες ψυχικές πληγές. Όταν ήταν έφηβος, αποφάσισε να το σκάσει από το σπίτι του και κατέληξε να κυκλοφορεί στους δρόμους και να πουλάει το σώμα του για να μπορέσει να αγοράσει ναρκωτικά. Εκείνη την εποχή, μετά από μερικές προσπάθειες για αυτοκτονία, τον έβαλαν με το ζόρι να μιλήσει με ψυχίατρο, όπου και δήλωσε για πρώτη φορά ότι ακούει φωνές που του λένε ότι πρέπει να σκοτώσει τους γονείς του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ίδιο, πιστεύει πως αν είχε σκοτώσει τους γονείς του το 70, ίσως να μην ξανασκότωνε κανέναν άλλο. Όχι, αλλά μπορώ να καταλάβω από πού έρχεται. Το 74 λοιπόν συνεχίζει να πουλάει το σώμα του και συναντάει έναν άντρα που για κάποιον άγνωστο στο Θεό λόγο αποφασίζει να του κάνει bragging και να του δείξει φωτογραφίες όλων των παιδιών που έχει διάσει. Το κατόρθωμα, κατάλαβες. Κοίτα, είμαι πιο έξυπνος και πιο δυνατός από ένα 7χρονο. Ο Ρόμπερτ λοιπόν τον έπνιξε επιτόπου με ένα σκηνή. Fun fact, το πρώτο του παρατσούκλι ήταν μπλε, γιατί αυτό ήταν το χρώμα του θύματός του όταν το βρήκανε. Μετά από αυτό το συμβάν λοιπόν τον στέλνουν στο Broadmoor, που έχω ξαναμιλήσει για τον Broadmoor, αλλά για όποιον δεν ξέρει, σύντομα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψυχιατρία στα οποία στέλνουν τους πιο έτσι επικίνδυνους δολοφόνους της Βρετανίας. Σε αυτό το νοσοκομείο λοιπόν είναι που ο Ρόμπερτ με το δικό του απαράδεκτο τρόπο, αλλά έγραψε ιστορία. Το 77 ο Ρόμπερτ μαζί με έναν φίλο του και έναν άλλο τυπά που τον κρατούσαν όμηρο, έκαναν κατάληψη σε ένα δωμάτιο. Αυτός ο τυπάς που κρατούσαν όμηρο ήταν ένας γνωστός παιδεραστής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτό εδώ το βιβλίο, τον είχαν διαλέξει ως όμηρο ακριβώς επειδή είχε βιάσει, νομίζω, έναν φίλο τους ή είχε πει ότι θα βιάσει έναν φίλο τους, προκαλώντας έτσι τον Ρόμπερτ. Επίσης, το βιβλίο κάπως δεν πατάει στο γεγονός ότι μισούσε τους παιδεραστές και λέει πιο πολύ ότι θα ήθελα να διαλέξουν και κάποιο μέλος προσωπικού, αλλά διάβασα αρκετά άρθρα και δεν βρήκα κάτι που να αναφέρεται σε αυτό, δεν μου φαίνεται να είναι αλήθεια, ρε παιδί μου. Ίσα-ίσα ο Μαν σκότωνε πάντα παιδεραστές ή βιαστές, γενικά κακούς ανθρώπους, οπότε δεν νομίζω να ήθελε να πειράξει κάποιον από το προσωπικό και νομίζω πως το βιβλίο το έβαλαν πιο πολύ για το boo factor. Ο Ρόμπερτ λοιπόν μαζί με το φίλο του είχαν κλεισμένο αυτό το τυπά σε ένα δωμάτιο και τον βασάνιζαν για αρκετή ώρα μέχρι που το προσωπικό κατάφερε να επέμβει. Όταν τελικά κατάφερε να μπουν στο δωμάτιο, ο παιδεραστής ήταν ήδη νεκρός. Στο βιβλίο για άλλη μια φορά λένε πως του είχαν βγάλει κάποια κομμάτια δέρματος και συγκεκριμένα έβγαλαν και το συμπέρασμα ότι το έκαναν όσο ζούσε, με βάση τα ουρλιαχτά που ακουγόντουσαν στο νοσοκομείο. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, αν είναι να σου βγάλει κάποιος το δέρμα, δεν θα λιποθυμήσεις από το σοκ και τον πόνο? Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος στο κοινό που να ξέρει από αυτά? Άμα ξέρετε, πείτε μας, είναι boo factor ή παίζει όντως? Αυτό που ρωτάω, I guess, είναι μπορεί κάποιος να μείνει ξύπνιος όσο του βγάζουν το δέρμα? Για μια φίλη μου ρωτάω. Μία άλλη φράση που έμεινε μέσα στα χρόνια είναι ότι τον βρήκαν με ανοιγμένο κεφάλι σαν βρασμένο αυγό, με ένα κουτάλι μέσα. Το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, το διάβασα σε πάρα πολλά άρθρα και απλά δεν μπορώ να το καταλάβω, ότι μπήκε κάποιος μέσα στο δωμάτιο, είδε ένα ανοιχτό κρανίο με ένα κουτάλι μέσα στον εγκέφαλο και είπε σαν βρασμένο αυγουλάκι. Πότε είναι ok να παρομοιάζεις ένα νεκρό σώμα με φαΐ? Ποτέ. Ένα ανοιχτό κρανίο με τα μυαλά προς τα έξω είναι σαν ένα ανοιχτό κρανίο με τα μυαλά προς τα έξω. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό σαν ανθρωπότητα? Επίσης, μια νοσοκόμα είπε ότι είδε σπέρμα να βγαίνει από κάθε τρύπα.
Και όταν το διάβασα αυτό, απέκτησα μερικές απορίες. Στην αρχή, επειδή ο εγκέφαλός μου λειτουργεί περίεργα, νόμιζα πως ήταν δικό του το σπέρμα. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος για κάποιο λόγο ήταν φτιαγμένος από σπέρμα και όταν τον έκοβες, αντί για αίμα έβγαινε σπέρμα. Ήταν ο σπέρμα man. Ένα σφινάκι κάθε φορά που λέω τη λέξη σπέρμα. Σπέρμα. Να ένα βίντεο που σίγουρα θα γίνει demonetized. Ο λόγος λοιπόν που ονόμασαν τον Ρόμπερτ εγκεφαλοφάγο είναι αυτό το κουτάλι που ήταν μέσα στα μυαλά. Μετά επίσης στα media δημιούργησαν κάποιες φήμες, γιατί όπως έχουμε πει και σε παρελθοντικά βίντεο, στα media τους αρέσει γενικά να φουσκώνουν την κατάσταση και να την κάνουν πιο τρομακτική γιατί πουλάει. Αλλά ο γιατρός μετά που εξέτασε το σώμα είπε πως δεν έλειπε κάποια εγκεφαλική μάζα, οπότε δεν είχε φαγωθεί ο εγκεφαλός του. Απλά το κουτάλι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ήταν εκεί μέσα, απλά έβαλαν ένα κουτάλι, ξέρω εγώ. Μετά από αυτό το σκηνικό, λοιπόν, αποφάσισαν να μεταφέρουν τον Ρόμπερτ από Broadmoor και να τον πάνε στο Wakefield. Αλλά δεν πέρασε ούτε χρόνος μέχρι να σκοτώσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι γενικά λένε ότι σκότωνε κακούς στο δικό του μυαλό ανθρώπους. Ο τρίτος του, λοιπόν, φόνος ήταν πάλι ένας βιαστής, τον οποίο κάλεσε στο δωμάτιό του. Λένε ότι προσπάθησε να τον πνίξει, αλλά για κάποιο λόγο δεν τα κατάφερε και τελικά απλά άρπαξε το κεφάλι του και άρχισε να το κοπανάει στους τοίχους μέχρι ο άνθρωπος να πεθάνει. Μετά από αυτό, λοιπόν, πήρε το σώμα του, το έκρυψε κάτω από το κρεβάτι του και βγήκε στους διαδρόμους για να ψάξει το επόμενο του θύμα. Βρήκε το επόμενο του θύμα, για άλλη μια φορά ένας βιαστής, έσπασε ένα πλαστικό κουτάλι και δημιούργησε έτσι ένα μικρό μαχαιράκι. Και λένε ότι του το έβαλε στο αυτί, οπότε πέρασε στον εγκέφαλο και ο άνθρωπος πέθανε από εσωτερική αιμορραγία. Μετά από αυτό πήρε το αυτοσχέδιο του μαχαιράκι με λίγο εγκέφαλο πάνω, πήγε στον υπεύθυνο της φυλακής, του το πέταξε στο τραπέζι και του είπε ότι στην επόμενη αναμέτρηση θα λείπουν δύο. Μετά από αυτό το σκηνικό, λοιπόν, οι αρχές αποφάσισαν πως δεν είναι ο κλασικός κρατούμενος και πως πρέπει να τον βάλουν σε απομόνωση. Όχι για τη δική του ασφάλεια, για την ασφάλεια των άλλων. Και τώρα ο λόγος που έχει πάρει το παρατσούκλι ο πραγματικός Hannibal Lecter. Όταν τον έβαλαν σε απομόνωση, του έφτιαξαν ένα κελί ίδιο με αυτό του Hannibal. Για την ακρίβεια, πρώτα του έφτιαξαν το κελί και μετά βγήκε η ταινία. Οπότε πολλοί λένε πως η ταινία εμπνεύστηκε το κελί από αυτό τον κρατούμενο. Έχει πολλούς φύλακες να τον φυλάνε και πρέπει να περάσεις από πάρα πολλές πόρτες για να φτάσεις τελικά στο κελί του. Μέσα στο κελί του έχει τα απολύτως απαραίτητα, δηλαδή ένα τσιμεντένιο κρεβάτι, μια τουαλέτα και ένα νηπτήρα που είναι βιδωμένα στο πάτωμα και ένα τραπεζάκι από χαρτόνι. Αντί για τις κλασικές σιδερένιες μπάρες ή κλασικές σιδερένιες πόρτες, έχει πολύ χοντρό γυαλί, το οποίο δεν μπορεί να περαστεί και με σφαίρα για κάποιο λόγο. Μία κάποια υπερβολή νομίζω, αλλά θα ξέρουν καλύτερα, I guess. Τώρα πάμε στη λίγο πιο βαθιά ανάλυση της υπόθεσης, πάντα με τη δική μου άποψη, μπορεί κάποιος άλλος να έχει άλλη άποψη. Απλά διάβασα αρκετά άρθρα και δεν βρήκα πάρα πολλά πράγματα για αυτό το δολοφόνο, κυρίως γιατί οι Βρετανοί γενικά δεν τους αρέσει να μιλάνε για τους δολοφόνους τους και υποθέτω πως. Μπορεί να κάνει και καλό αυτό, μπορεί να κάνει και κακό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, προτιμάνε να μην δείχνουν πολλά πράγματα για αυτό το φαινόμενο. Στην αρχή, όταν διάβασα τα πρώτα 2-3 άρθρα, είχα απλά την εικόνα ενός άντρα που έβγαινε εκτός ελέγχου και απλά σκότωνε κόσμο δεξιά και αριστερά χωρίς κανένα λόγο. Μετά, διαβάζοντας παραπάνω, ανακάλυψα πως σκότωνε κόσμο που πίστευε ότι το άξιζε, σκότωνε κακού στο δικό του μυαλό. Αυτό έβγαζε λίγο παραπάνω νόημα, αλλά και πάλι υπήρχαν αρκετές ερωτήσεις για την ψυχοσύνθεσή του και πώς και γιατί. Οπότε έψαξα λίγο παραπάνω και βρήκα ίσως το μοναδικό ντοκιμαντέρ που υπάρχει στο YouTube για αυτόν τον άνθρωπο και απέκτησα έτσι λίγο πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Θα βάλω λοιπόν κάποια άρθρα από κάτω όπως κάνω πάντα, μπορείτε να δείτε στην περιγραφή, θα βρείτε κάποια άρθρα και θα βάλω και το ντοκιμαντέρ άμα θέλετε να το δείτε. Στο ντοκιμαντέρ μιλάνε κάποιοι ψυχίατροι και ψυχολόγοι και μιλάει και ένας ψυχίατρος που δούλεψε μαζί του. Σύμφωνα με τη δική μου άποψη, λοιπόν, ο λόγος που έκανε ό,τι έκανε αυτός ο δολοφόνος είναι κατά κανόνα η παιδική του ηλικία. Γενικά, όταν ένα παιδί βιώνει ενδοοικογενειακή βία, είναι πάρα πολύ περίεργο γιατί έχει αυτούς τους δύο ανθρώπους που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να το προστατεύουν και να τον βοηθάνε και αντί γι' αυτό του δείχνουν και του φέρονται μάλλον με υπερβολική βία. Αυτό μπερδεύει λίγο τον παιδικό εγκέφαλο και δημιουργεί κάποια τρελά trust issues και γενικά δημιουργεί θέματα. Οι γονείς σου είναι οι δύο άνθρωποι στους οποίους θα έπρεπε να βασίζεσαι και οι οποίοι θα έπρεπε να προστατεύουν. Όταν δεν το κάνουν και φέρονται με βία, προφανώς στον εγκέφαλο υπάρχει ένα κάτι βραχυκυκλώνει, ρε παιδί μου. Ο πρώτος του φόνος φαίνεται να έγινε από θυμό προς τους γονείς του. Απλά ήθελε να σκοτώσει τους γονείς του και αντί να σκοτώσει τους γονείς του, σκότωσε κάποιον άλλον που φερόταν πάρα πολύ άσχημα προς παιδιά. Το έχω ξαναπεί σε άλλο βίντεο, αλλά θα το πω άλλη μια φορά. Γενικά, οι δολοφόνοι που έχουν δεχτεί πάλι βία ως παιδιά
πάρα πολύ συχνά δολοφονούν κόσμο σαν εκδίκηση και είναι σαν να παίρνουν λίγο τη δύναμη πίσω στα χέρια τους και σαν να κάνουν undo αυτό που τους έχει συμβεί. Με λίγα λόγια αποδεικνύουν ότι πλέον δεν είναι τα αδύναμα παιδάκια που ήταν κάποτε μπροστά στους κακοποιούς και τώρα μπορούν να αντισταθούν και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Ο ίδιος ο Ρόμπερτ σε κάποιο interview είπε πως πάρα πολύ συχνά όταν σκότωνε έβλεπε μπροστά του το πρόσωπο του πατέρα του. Οι υπόλοιποι φόνοι μου φαίνεται πως έγιναν εν μέρη για τον ίδιο λόγο, έγιναν επειδή έπαιρνε εκδίκηση για τους γονείς του και επειδή τέλος πάντων έκανε project όλο αυτό που έζησε με τους γονείς του πάνω σε άλλους ανθρώπους, αλλά επίσης πιστεύω πως τους έκανε λίγο για να τραβήξει την προσοχή, όχι με την κακή έννοια, ούτε πως το είχε στο μυαλό του και είπε «Α, κάτσε να τραβήξει την προσοχή, θα κάνω αυτό», απλά υποσυνείδητα έκανε, ήξερε ότι ήθελε βοήθεια και επειδή ήξερε ότι ήθελε βοήθεια και κανείς δεν το βοηθούσε, έκανε κάτι ακραίο για να αναγκαστεί ο κόσμος να ασχοληθεί μαζί του. Αν το σκεφτείτε, την ίδια συμπεριφορά βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σε εφήβους από προβληματικές οικογένειες που στην ουσία απλά θέλουν κάποιος να ασχοληθεί μαζί τους και ξέρουν ότι θέλουν βοήθεια, έστω και σε υποσυνείδητο level, έστω και αν δεν το καταλαβαίνουν άμεσα οι ίδιοι, αλλά ξέρουν ότι θέλουν βοήθεια, θέλουν καλοσύνη από κάποιον, θέλουν κάποιος να τους σώσει. Οπότε μπλέκουν σε περίεργες καταστάσεις, μπλέκουν σε καυγάδες, μπλέκουν σε ναρκωτικά, έτσι ώστε να τραβήξουν κατά κάποιο τρόπο την προσοχή πάνω τους και κάποιος να ασχοληθεί μαζί τους. Διόρθωση, επειδή ξέρω ότι πολλοί θα διαφωνήσετε, δεν λέω ότι το κάνουν συνειδητά, δεν λέω ότι ο έφηβος θα βγει και θα πει «Α, κάτσε, θα πάω να κάνω ναρκωτικά για να ασχοληθεί κάποιος μαζί μου και για να δεχτώ βοήθεια». Απλά νομίζω πως γίνεται σε ένα υποσυνείδητο level. Οπότε πιστεύω πως οι τελευταίοι φόνοι ήταν λίγο πιο πολύ κραυγές για βοήθεια. Δυστυχώς σαν κοινωνία δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, δυστυχώς σαν κοινωνία δεν κοιτάμε και τόσο πολύ την ψυχική υγεία, ειδικά στις φυλακές, δεν ασχολούνται με την ψυχική υγεία των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί μέσα. Γιατί είναι πιο εύκολο να τους βαφτίσουμε κακούς και να τους βάλουμε σε ένα κελί και να μην ξανασχοληθούμε με αυτούς και να τους πούμε καθάρματα, αντί να προσπαθήσουμε να τους καταλάβουμε και να καταλάβουμε γιατί έγιναν έτσι πως έγιναν. Οπότε ο Ρόμπερτ τελικά αντί να δεχτεί βοήθεια, απλά πήρε την ταμπέλα του τρελού και τον έβαλαν στην απομόνωση. Ακόμα και όταν τον πέτυχε τυχαία ένας ψυχίατρος και ήθελε να ασχοληθεί μαζί του, χρειάστηκαν 2 χρόνια για να πάρει την έγκριση από τις φυλακές ότι μπορεί να ασχοληθεί με αυτόν τον άνθρωπο. Το άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Στο μυαλό του Ρόμπερτ και πολλών Βρετανών παραδόξως, γιατί έχει αρκετούς που πιστεύουν ότι δεν θα έπρεπε να είναι στη φυλακή και θα έπρεπε να βγει, έκανε κάτι καλό. Σκεφτείτε το. Δεν σκότωνε κάποιον αθώο, δεν σκότωσε ποτέ κάποιον αθώο και άκυρο. Σκότωνε κακούς. Όμως, στην ίδια του την ιστορία τονίζει πως είναι έτσι όπως είναι και είναι βίαιος λόγω της παιδικής του ηλικίας. Αφού λοιπόν ο Ρόμπερτ αξίζει την κατανόησή μας και θεωρούμε πως είναι καλός και πως είναι έτσι όπως είναι λόγω των καταστάσεων που βίωσε σαν παιδάκι, γιατί δεν το πιστεύουμε και για τους άλλους? Οπότε η ερώτησή μου είναι γιατί ο κόσμος δικαιολογεί τον Ρόμπερτ και όχι τους άλλους? Με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε κάποιος να σκοτώσει τον Ρόμπερτ επειδή έχει πάρει 4 ζωές? Και σαν απάντηση σε αυτό, πάρα πολλοί συζητάνε για το ποιος είναι ο χειρότερος φόνος. Τύπου, ναι, ο Ρόμπερτ πήρε ζωές, αλλά ήταν ζωές κακών. Οπότε δεν είναι τόσο κακό με το να είσαι βιαστής και παιδόφιλος. Οπότε εδώ αρχίζει και σχηματίζεται η ερώτηση του τι είναι χειρότερο έγκλημα. Είναι η δολοφονία ή είναι ο βιασμός ή η παιδοφιλία? Θα μου πείτε, δεν μπορείς να το συγκρίνεις. Ναι, αλλά ο κόσμος το συγκρίνει και γι' αυτό ανοίγω αυτή την ερώτηση, ας πούμε, και θα ήθελα να δω τη γνώμη σας στα σχόλια. Γιατί είδα αρκετό κόσμο να λέει ότι η δολοφονία δεν είναι το χειρότερο έγκλημα. Και δεν ξέρω αν συμφωνώ ή αν διαφωνώ. Ακόμα ψάχνουμε και θα ήθελα να διαβάσω πράγματα και θα ήθελα να μάθω λίγο παραπάνω πράγματα. Οπότε, αν έχετε πηγές ή αν έχετε αναρωτηθεί εσείς αυτό το πράγμα και ξέρετε κάποια βιβλία, αφήστε τα πάλι στα σχόλια. Γιατί από τη μία το να παραβιάζεις τον προσωπικό χώρο κάποιου είναι ακραίο, όπως είναι ο βιασμός, η παιδοφιλία κλπ. Από την άλλη, το να τον δολοφονείς, με το να τον δολοφονείς, το αφαιρείς κάθε δικαίωμα μόνιμα και να μάθει και να αναπνέει, να περπατάει και στην τελική να φτιάξει τα τραύματα που του έχει προκαλέσει, τέλος πάντων, να συνεχίσει να ζει. Νομίζω πως το να δώσεις στον άλλον την ευκαιρία να συνεχίσει να ζει και να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται, ακόμα και αν αυτή είναι μια κακή ζωή, νομίζω πως είναι λίγο πιο ακραίο. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω καν αν κάνω σωστά που τα συγκρίνω. I don't know. Υποθέτω, ανοίγω μια κουβέντα. Αυτά. Ελπίζω να περάσετε έστω και λίγο καλά, ελπίζω να μάθετε καινούργια πράγματα ή να αναρωτηθήκατε κάποια καινούργια πράγματα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.